κρυπτοαπασχόληση και κάτι υπουργικά μας έκανα να καθυστερήσουμε λίγο. Αλλά καλησπέρα κύριε Υπουργέ και ευχαριστούμε πολύ. Καλησπέρα κύριε Βαγγελάτη, ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση. Χίλια συγγνώμη. Όχι, δεν είναι. Ήταν αποδεδειγμένες σοβαρές καυγερίες. Και χθες είχαμε μία σύσκεψη με τον κύριο Πρωθυπουργό και τον Σύνδεσμο των Ελλήνων Βιομηχάνων ακριβώς μία ώρα για θέματα του Υπουργείου Εργασίας. Δηλαδή δεν γίνεται να λείπω εγώ. Ξέρετε ότι πάντα τιμώ την εκπομπή. Και για το Κασελάκι, το ξέρω κύριε Υπουργέ, αλίμονο. Αλλά θέλω να ξεκινήσω από κάτι που έχει σχέση με το Υπουργείο σας. Γίνεται αρκετή συζήτηση για αυτούς τους εργάτες γης που χρειάζονται στη χώρα αποδεδειγμένα και που έχει ανοίξει ένα θέμα, αν το καταλαβαίνω καλά, να ζητήσουμε να έρθουν κάποιοι μετανάστες, να νομιμοποιήσουμε κάποιους μετανάστες ήδη εδώ. Τι ακριβώς σχεδιάζει το Υπουργείο? Να το. Πρώτα απ' όλα, δεν έχει το Υπουργείο Εργασίας τη μεταναστευτική πολιτική. Αυτό ανοίγει στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής. Το πώς ακριβώς θα γίνουν οι διακρατικές συμφωνίες και με ποιες χώρες, εγώ λέω πάντα τη γνώμη μου στους συναδέλφους μου υπουργούς, αλλά η αρμοδιότητα είναι στον κύριο Κερίδη να νομοθετήσει, να υπογράψει τέτοιου τύπου διακρατικές συμφωνίες. Σαν Γενική Αρχή, όμως, πρέπει να σας πω ως Υπουργός Εργασίας, το έλλειμμα σε εργάτες γης, σε εργάτες στον κατασκευαστικό κλάδο και σε εργάτες στην βιομηχανία, ακόμα και σε εργάτες στην εστίαση και τον τουρισμό, μπορεί να είναι σήμερα που μιλάμε και περισσότερο από 500.000 άτομα. Δεν είναι υπερβολή αυτό που σας λέω. Δηλαδή, μπορεί να το περιορίζω λίγο παρά να το μεγενθύνω. Όλα τα μεγάλα έργα κατασκευαστικά της χώρας εξαρτώνται από την εξέβρεση εργατικού δυναμικού, όπου σήμερα στην Ελλάδα η προσφορά είναι σχεδόν μηδενική, του ελληνικού συμπεριλαμβανομένου. Και βεβαίως τα χωράφια, πρέπει να ξέρετε, υπάρχουν ολόκληρες περιοχές της χώρας που δεν υπάρχει κανένας να μαζέψει τα χωράφια. Ναι. Αυτές είναι πραγματικότητες στη χώρα που πρέπει να τις γνωρίζουν. Από τη συνεργασία που έχετε τώρα την τώρα, το πώς και ποια λύση θα βρεθεί για να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα, υπάρχουν διάφορες λύσεις. Δεν είναι μία η λύση, υπάρχουν διάφορες λύσεις. Να μας πείτε. Αυτό είναι ένα πραγματικό πρόβλημα. Ναι, το πρόβλημα είναι υπαρκτό. Κανείς δεν το αμφισβητεί. Το ερώτημα είναι, γιατί αριθμό μιλάμε? Θα είναι οι 500.000 που μας είπατε, θα είναι λιγότεροι, θα είναι περισσότεροι? Τα αιτήματα μετακλήσεων που εγώ έχω δεχθεί από τους διάφορους κλάδους όσο διάσημο υπουργός εργασίας, μπορώ να σου πω ότι αν έκανα μια πρόχειρη άθροιση θα ξεπέναγαν τις 750.000 ανθρώπους. Επαναλαμβάνω, υπάρχουν κάποιοι κλάδοι, ιδιαίτερα ο κλάδος ο αγροτικός, αλλά και ο κλάδος των κατασκευών, που εκεί η εξέβρεση, δεν μιλάμε για εξειδικευμένο προσωπικό, για μηχανικούς, για εργολάβους, κατανοητό, ή για αρχιτέκτονες, ή για ειδικούς χειριστές μηχανημάτων, μιλάμε για εργάτες. Δεν υπάρχουν. Άρα εργάτες. Η κυβέρνηση θα δώσει άδεια. Δεν υπάρχει. Θα δώσει άδεια σε 750.000 άλλο θα πούσε. Όχι, δεν είπα αυτό. Σας είπα τα αιτήματα που έχω δεχθεί. Ναι, απλώς επειδή το ρώτησα το πιο πόσο απλή να δώσετε. Πολύ ωραία. Εγώ δεν θα δώσω 750.000, το ξεκαθαρίζω. Okay. Εμείς πάντα λέμε ότι η μετάκληση, δηλαδή η χρήση εργαζομένων από το εξωτερικό με διάφορες μορφές, είτε αυτή είναι μέσω διακρατικής συμφωνίας, είτε είναι μεμονωμένοι που πήραν εταιρείες, είτε είναι μέσω κάποιου που είναι ήδη στην Ελλάδα παράνομα εδώ αρκετό καιρό. Είναι διάφορες οι δεξαμενές. Εμείς προσπαθούμε να είναι όσο γίνεται μικρότερος. Εμείς ενθαρρύνουμε την πρόσληψη του εγχωρίου εργατικού δυναμικού. Ναι, αλλά θα πιέσω λίγο. Γι' αυτό λόγο έχουμε και πολλά προγράμματα επανακατάρτισης για να μπορούν να βρουν ευκολότερα δουλειά. Αλλά σίγουρα θα χρειαστούμε κάποιες πολλές χιλιάδες. Ακούω ένα νούμερο περίπου 150.000. Είναι κοντά σε αυτά τα οποία σχεδιάζετε? 170.000 μετακλήσεις έχουν ήδη εγκριθεί αυτή τη χρονιά. 175.000. Έχουν ήδη εγκριθεί, έχουν ήδη έρθει στην Ελλάδα. Πόσες να περιμένουμε ακόμα? Με 175.000 μετακλήσεις που έχουν ήδη εγκριθεί, εδώ πέρα έχουμε αυτά τα ελλείμματα που σας είπα. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Ξέρετε, εμένα με απασχολεί ως Υπουργός Εργασίας πάρα πολύ και είναι ωραία ζήτηση αυτή. Από τη μία έχουμε ένα επίμονο δίκτυο ενεργείας κοντά στο 10,8 τώρα, αλλά επίμονο, που δεν πέφτει εύκολα, πέφτει λίγο-λίγο. 0,2, 0,3, 0,1, έτσι δεν είναι? Που εκεί ήταν και οι τριετίες μεγάλη κουβέντα. Μήπως αυτό σημαίνει, γιατί καταλαβαίνω ότι θα πείτε. Συλλογικών συμβάσεων και αυτό είναι το ερώτημά μου. Αλλά από την άλλη, ναι, όποιος μπαίνει στο γραφείο μου ζητάει μετάκληση. Να ρωτήσω το εξής όμως. Μήπως, γιατί δεν πάνε οι Έλληνες να δουλέψουν σε αυτές τις δουλειές? Και ούτε τεμπέληδες είναι οι Έλληνες, ούτε. Δεν είναι θέμα μισθού. Προσέξτε. Γιατί δεν είναι θέμα μισθού? Αυτό θέλω να ρωτήσω. Μήπως λοιπόν οι αμοιβές είναι χαμηλές? Γιατί η μετάκληση εργαζομένου. Ναι. Η μετάκληση εργαζομένου δεν γίνεται για να πάρει φθηνότερο εργατικό δυναμικό.
Διότι αυτός που φέρνει με τέτοιο είδους διαδικασία παίρνει υποχρεωτικά την κλαδική της συλλογική σύμβαση. Δεν πάει λιγότερο. Δηλαδή δεν μπορεί να πεις, μπορώ να βρω εργάτη Έλληνα που παίρνει 1000 ευρώ, αν θα φέρω ξέρω από το Πακιστάν και θα δίνω 500. Αυτό δεν γίνεται. Αν φέρεις εργάτη από το Πακιστάν ή από τον Μπαγκλαντές, από τη Φιλιππίνη, από την Ινδία, από την Βιετνάμ, από που φέρεις, θα παίρνει αυτό που θα έπαιρνε και ο Έλληνας. Λοιπόν, θα καθαρίζω αυτό. Περιμένω να... Για νόμιμη διαδικασία, δεν λέω παράνομη. Να δούμε το νούμερο. Πάω λίγο τώρα στις εξελίξεις τις τελευταίες. Πάντως, καλό είναι στην Ελλάδα να ανοίξουμε μία συζήτηση. Να ξέρω, αυτή η συζήτηση είναι πανευρωπαϊκή συζήτηση. Στην Ιταλία, για να καταλάβετε, η κυρία Μελόνι, που ξέρετε την πολιτική της τοποθέτηση και στο μεταναστευτικό, έχει και πολύ σκληρή ατζέντα. Η κυρία Μελόνι νομικά διευκόλυνε πάρα πολύ την εργασία των παρανόμων εισελθόντων μεταναστών στην Ιταλία. Λοιπόν, περιμένουμε να δούμε τα νούμερα και την κατανομή. Έτσι.